Δευτεραθλήτρια Ελλάδας, αλλά πρωταθλήτρια στις καρδιές ολόκληρου του ηρακλειωτικού ποδοσφαίρου, αναδείχθηκε η μεικτή K16 της ΕΠΣΗ. Στον τελικό που έγινε το απόγευμα της Κυριακής στο στάδιο Βουλιαγμένης, έμελε να είναι πολύ άτυχη και παρότι ανώτερη, στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού, ιτήθηκε με 1-0 από την ΕΠΣ Πέλλας και δεν κατάφερε να ανέβει στην κορυφή που ήταν και ο αγωνιστικός στόχος. Ωστόσο, η φετινή πορεία ήταν γεμάτη επιτυχημένες στιγμές, θετικές εντυπώσεις και πολύτιμες εμπειρίες για τα παιδιά του Ηρακλείου και τον προπονητή τους Βασίλη Μπαστάκη, που επιβεβαίωσαν ότι το μέλλον τους ανήκει. Σίγουρα το ποδόσφαιρο έτσι είναι, έχει μέσα όλα τα αποτελέσματα. Εμείς παίξαμε ένα παιχνίδι που τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Κάναμε πράγματα μέσα στο γήπεδο πάρα πολύ καλά. Πολύ καλύτερα σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα για αυτά τα παιδιά. Ήμασταν πάρα πολύ καλύτεροι από τον αντίπαλο. Όμως έτσι είναι το ποδόσφαιρο, μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ακόμα είσαι ένα τέτοιο παιχνίδι. Από εκεί και πέρα, το μέλλον τους ανήκει. Έχουν τις καριέρες τους μπροστά τους. Τελικούς θα παίξουν πάρα πολλούς. Είμαι σίγουρος. Το θέμα είναι πώς μπορούν να εξελιχθούν για να παίξουν στο υψηλότερο επίπεδο. Που εγώ πιστεύω ότι μπορούν να το κάνουν αυτό και τους αξίζουν συγχαρητήρια για όλη την προσπάθεια. Στόχος μας ήταν αυτός, να βγούμε πρωταθλητές, να κατακτήσουμε το Πανελλήνιο. Αλλά δυστυχώς έτσι είναι ο αθλητισμός, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Το μάτς αυτό πιστεύω πήγε στην τύχη. Οι άλλοι είχαν κάποιες ευκαιρίες τις οποίες τις εκμεταλλευτήκανε. Εμείς κάναμε αυτό που μπορούσαμε, παίξαμε την μπάλα μας, παίξαμε καταπληκτικά. Παίρνουμε εμπειρίες από τέτοια μάτς. Σίγουρα θα τα δούμε και στο μέλλον, γιατί είμαστε νεαροί ακόμα, είμαστε μικροί και θα μας τύχουν πάρα πολύ τέλικοι στο μέλλον μας. Οπότε είναι ένα βήμα, είναι μια εμπειρία και προχωράμε. Ήταν ένας τελικός, προσπαθήσαμε για το καλύτερο, αλλά δεν ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Παίξαμε όπως παίζουμε κάθε μάτς, ωραία μπάλα, ωραία γενικά. Θέλω να πούμε και να πω προσωπικά ένα ευχαριστώ, ειδικά στον προπονητή μου, τον Βασίλη Μπαστάκη, που από την πρώτη στιγμή που μας είδε μας έδωσε εμπιστοσύνη με κλειστά μάτια, και ένα ευχαριστώ στα μέλη της ΕΠΣΗ που όλο αυτό το ταξίδι το κάνουν ακόμα καλύτερο. Στο αγωνιστικό μέρος του τελικού, η μεικτή ΕΠΣΗ είχε μεγάλες ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο με το φάουλ του Χότζα να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι. Στη συνέχεια, τον Τζαγκαράκη σε τέτα τέτ να μην μπορεί να νικήσει τον εξαιρετικό τερματοφύλακα της Πέλλας, Κάπα, ενώ και μια κοντινή κεφαλιά του Φαϊτάκη δεν βρήκε στόχο. Η Πέλλα απείλησε λίγο αργότερα με τον Χατζηδιαμαντή να στέλνει άω την μπάλα από κοντά. Στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ ο Τσαγκαράκης είχε την πρώτη καλή στιγμή για το Ηράκλειο και στο 49 η μικρή Πέλλας ήταν αυτή που σκόραρε με κοντινό σουτ του Καραμίτσου, ενώ στη συνέχεια είχε και δοκάρι με τον Χατζηδιαμαντή. Το Ηράκλειο προσπάθησε να αντιδράσει και θα μπορούσε σε δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον Ροφρανδάκη να σκοράρει και να κάνει το 1-1 στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι. Ενώ πολύ επικίνδυνη ήταν η Πέλλας αντεπιθέσεις, με τον Χαχλιουτάκη να πραγματοποιεί και μια εντυπωσιακή επέμβαση λίγο πριν το τέλος του αγώνα. Το φινάλε του τελικού έφερε μηνύματα πολιτισμού μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά και τον κόσμο που βρέθηκε στην Βουλιαγμένη να χειροκροτά όλα τα παιδιά για την εξαιρετική τους προσπάθεια.